Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ λοιπόν σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, για τις βλέψεις, τις φιλοδοξίες, τα όνειρα που κάνουν στην εφετινή σεζόν. Ο ΠΑΟΚ στην σέντρα και μπορούμε να σας μεταφέρουμε γρήγορα τις δύο ενδεκάδες. Αρχίζοντας με του... Αλλά απομακρύνεται και στέλνει σε τρομερή θέση Κωνσταντίνου την μπάλα, μάλλον ο Φίσας, την μπάλα πάνω από το οριζόντιο κάρι της εστίας του Κυριάκου το Χούρογλου. Δείτε, από το φάουλ που εκτέλεσε ο Μπασινάς, μπάλα δεν απομακρύνθηκε, έφτασε στον Φίσα που με το αριστερό αστόχησε εξ επαφής. Μπασινάς, Λιμπερόπουλος βγάζει για τον Κόλκα. Τόσο αντιμέτωπος με τον Γιώτη Εγκομίτη, θα τον ξεπεράσει και τον Μάρκο. Έτοιμος για το σου, τελικά αφήνει στον Μικάλισεν που δοκιμάζει με το δεξί. Ο Ντοχούρογλου θα μπλοκάρει. Κόλκα, παλιά για τον Λιμπερόπουλο, τρύπα στην πλάτη της άμυνας, γυρίζει αυτός παράλληλα. Ο Κωνσταντίνου χάνει την ευκαιρία. Φάση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο Παναθηναϊκός πιέζει τώρα με τον Μικάλισεν που γεμίζει προς την αντίπαλη περιοχή. Κεφαλιά από τον Λιμπερόπουλο. Το Χούρογλου σε κόρνερ με το πρώτο για τους πράσινους. Τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού. ΠΑΟΚ έχασε μόλις μία φορά. Σέντρα από τον Καραγκούνη. Μπάλα φτάνει στον Κόλκα. Ευκαιρία για το 1-0. Δεν πραγματοποιείται καθώς μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Ο Χασιώτης στέκεται τελευταίο εμπόδιο πριν από την ευκαιρία. Και το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Δείτε και πάλι, μπάλα σταματάει στα πόδια του Χασιώτη και καταλήγει σε κόρνερ. Αριστερά για τον Ναφίσα. Κίνηση από τον Κόλκα. Λεανδός θα κοντολάρει με το δεξί. Έχει μπροστά του τον Καφέ. Θέλει να τον ξεπεράσει. Επιμένει και αφήνει για τον Φίσα. Αυτός θα προλάβει να γυρίσει. Το σούτ του Λιμπερόπουλου πάνω στην κίνηση. Μπάλα out. Στο πρώτο δοκάρι. Λιμπερόπουλος τώρα. Στη μεγάλη περιοχή σουτάρει. Η μπάλα θα καταλήξει out κοντά στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Τοχούρογλου. Χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Αλλάζει κάτι ή άλλαξε κάτι νωρίτερα με τις οδηγίες που έδωσε στον Δημήτρη Μάρκο ο Άγγελος Αναστασιάδης. Όχι, ο Άγγελος Αναστασιάδης, όπως και στο πρώτο. Ας δούμε αυτή τη φάση όμως, Πέτρο. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Λιμπερόπουλο που στέκεται όρθιος και σκοράρει. 1-0 για τον Παναθηναϊκό με τον Νίκο Λιμπερόπουλο να πραγματοποιεί αυτό που ονειρευόταν ο Παναθηναϊκός στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Με τον γκολ το οποίο βλέπουμε σε επανάληψη. Παναθηναϊκός προηγείται του ΠΑΟΚ με 1-0. Από τον Κωνσταντίνου το άνοιγμα. Λιμπερόπουλος αντέχει στο μαρκάρισμα και σκοράρει με το δεξί. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία της εστίας του Κυριάκου το Χούρογλου, πραγματοποιώντας το 1-0 στο 7ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Το παιχνίδι ανεβαίνει σε ό,τι αφορά σίγουρα τον Παλμό μετά τον γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε τώρα, ο Μάρκος σουτάρει με το δεξί. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο κάρι της εστίας του Αντώνη Κοπολίδη. Παίχτες του ΠΑΟΚ ζητούν κόρνερ. Ο Μάρκος διαμαρτύρεται. Θα δούμε σε αυτή τη φάση. Υπάρχει παρέμβαση του Νικοπολίδη σίγουρα. Δεν ξέρω κι αν από τον Σεϊταρίδη. Στο 35ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Και η μπάλα θα καταλήξει σε κόρνερ. Πρώτα ο Μπασινάς και στην συνέχεια ο Φίσας. Ήταν οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού που διατηρούν το 1-0 για τους πράσινους. Δείτε σε αυτήν την πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ο Εγκομίτης, η κεφαλιά του Μπασινά και στην συνέχεια το σούτ από τον ΟΚΑ. Μπάλα πίσω στον Κούμα. Τος και πάλι αριστερά για τον Φίσα, ο οποίος θα ξεπεράσει τον Φουτσίνη έξυπνα. Θα κάνει το σούτ η κόντρα. Και το χούρο με υπερένταση όπως και στο πρώτο μέρος θα διώξει σε κόρνερ. Μάλιστα. Δεν είναι όλα ευχάριστα όμως για τον Παναθηναϊκό. Ναι, υπάρχει ειδήσει. Διότι είναι πολύ ευχάριστα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον αθλητικό τομέα και τα αποτελέσματα και την πορεία της ποδοσφαιρικής ομάδας. Αλλά δεν είναι πολύ ευχάριστα, κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά μια είδηση η οποία προφανώς δεν είναι σημερινή, διότι δεν δουλεύουν τα δικαστήρια την Κυριακή. Αλλά σήμερα τουλάχιστον κοινοποιήθηκε. Παραπέμπει στο περσινό το πολυσυζητημένο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και η είδηση λοιπόν είναι ότι με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυριωτικών Αθηνών παραπέμπονται σε δίκη για εξύβριση και βιοπραγία κατά του Μάκη Ευθυμιάδη, διαιτητή του περσινού ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, στις 24 Μαρτίου. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Άγγελος Φιλιππίδης, ο τότε προπονητής αλλά και νυν προπονητής ο Σέρχιο Μαρκαριάν, ο συνεργάτης του Γκαμπριέλ Μολνάρ, ο φροντιστής Γιάννης Μπουντούρης, ένας φίλαθος, ο κ. Παπαναστασίου,
Κατέγραψε μια κάμερα που δεν την παίρνουν χαμπάρι ίσως οι ποδοσφαιριστές και οι πρωταγωνιστές των αγώνων και γι' αυτό και βγάζει τα αυθόρμητα στιγμιότυπα που λέμε. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ τι ακριβώς κατέγραψε η συγκεκριμένη κάμερα. Πέντε λεπτά μετά τις 5 και η αποστολή του Παναθηναϊκού έφτασε πρώτη στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Δέκα λεπτά μετά την άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού έφτασε στο Απόστολος Νικολαίδης η ομάδα του ΠΑΟΚ. Μπορεί ο παδί του ΠΑΟΚ να μην πήραν εισιτήρια για το ντέρμπι της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό, όμως τα μέτρα ήταν δρακόντια από την αστυνομία. Δύσκολο ήταν αυτό ο Παναθηναϊκός στην νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Ήταν πολύ δύσκολο λόγω και καιρικών συνθηκών. Το γήπεδο δεν βοηθούσε. Δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες. Ήμασταν καλύτεροι από τον ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι πήραμε την νίκη δίκαια. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν μπόρεσαν να μεταβούν στη λεωφόρο για να παρακολουθήσουν από κοντά το ντέρμπι της κορυφής με τον Παναθηναϊκό. Εδώ στη Θεσσαλονίκη όμως έστησαν μικρές κερκίδες σε καφετέριες και σε αίθουσες συνδέσμων, αλλά στο τέλος απογοητεύτηκαν από την ήττα της ομάδας τους. Πάμε πάλι στη Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει στο στούντιο μας. Ήταν η ευκαιρία που έχασε ο ΠΑΟΚ. Σηκώθηκαν όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ για να πανηγυρίσουν τον κόλλα. Ήταν η διπλή ευκαιρία του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Ναι, Βασιλάκο, υπάρχει όντως...